Έλα, μίλα. Αυτό που έχω να προτείνω είναι ο κόσμος να μην ξεχνάει, γιατί όταν έρχεται η στιγμή των εκλογών, επειδή έχουν γίνει πολλές φορές συγκεντρώσεις όχι όπως τώρα, ξεχνάει και πάνω στην απελπισία του πάντα ψηφίζει ή ένα από τα δύο κόμματα ή όσοι είναι μέσα, ενώ βλέπουν επί χρόνια ότι γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Και ξεχνάει επειδή κοιτάει να βολευτεί. Η μόνη λύση είναι να ξεχάσουν τα βολέματα πια. Τέλος, δεν υπάρχει πια ούτε υποσχέσεις ούτε τίποτα. Όλα τελειώσανε. Πάμε για άλλα. Αυτός ο κόσμος που είναι εδώ πέρα τόσες μέρες μαζεμένος, κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα αρχίσει να απομακρύνεται. Γι' αυτό πρέπει να υποφεληθούν οι επιτροπές οργανωτικές και να συντάξουν ένα πίνακα με τα κύρια αιτήματα που ζητάει ο λαός. Τα αιτήματα αυτά θα καθαρογραφούν και μια επιτροπή 5-10 δεν ξέρω πόσοι θα πάνε στη Βουλή και θα τα υποβάλουν εν ονόματι του ελληνικού λαού. Εν ολίγης θα μιμηθούν τον Καλέργη, ο οποίος με το άλογο του μπροστά στον Όθωνα απέτσε το Σύνταγμα. Έτσι, για να αποκτήσουμε και μια επικοινωνία με τους μέσα, οι οποίοι ή δεν μας βλέπουν ή κάνουν πως δεν μας βλέπουν. Θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, να μάθουν επίσημα τι απαιτεί αυτός ο κόσμος που είναι εδώ πέρα μαζεμένος και να περιμένουμε και απάντηση σε αυτό.